Φίλες, φίλοι, γεια σας. Σε λίγο, εδώ στο κανάλι Θάνος Κόκκαλης Δημοσιογράφος, θα δούμε και τα εξής. Χαμός για το μυστικό με την ελληνική αποστολή στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ποιος πασίγνωστος Έλληνας κάρφωσε το μυστικό και δέχτηκε απειλές. Ράψ' το και κοίτα την πάρτι σου. Αυτοί μόνο αντέδρασαν για την παροδία κατά του μυστικού δείπνου στην τελετή έναρξης. Τι είναι αυτό που φοράει στο λαιμό το διάσημος ράπερ Snoop Dogg, που ήταν λαμπαδιδρόμος? Και συνεχίζεται ο τρόμος για το νερό. Ποιες περιοχές της Ελλάδας κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από την πολιτική προστασία λόγω λειψιδρίας? Αυτά και όχι μόνο. Ξεκινάμε τώρα αναλυτικά. Ο καιρός μέχρι στιγμής στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι όχι μόνο δεν έχει κάνει το χατήρι, και ειδικά στην τελετή έναρξης και την επόμενη μέρα που έριχνε μπόλικο νερό, αλλά δημιούργησε και πρόβλημα και σε ένα αφήγημα που ήθελαν να περάσουν οι Γάλλοι για το πώς κατάφεραν με ένα δεκαετές πρόγραμμα και κάπου 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ, όπως λέγεται και λένε οι πληροφορίες, που ξοδεύτηκαν για να καθαριστεί ο ποταμός Ικουάνα από τη μόλυνση. Τι συνέβη? Η βροχή που έπεσε τα τελευταία 24 ώρα έφερε, όπως λένε, και μία μόλυνση στα νερά του ποταμού, και γι' αυτό το λόγο χρειάστηκε να διακοπούν οι προπονήσεις. Οι διοργανωτές είναι καθησυχαστικοί για την διεξαγωγή του αθλήματος στον ποταμό, για τα αθλήματα που διεξάγονται εκεί, και είπαν πως αυτά θα επανέλθουν και θα συνεχιστούν κανονικά, όπως και οι προπονήσεις, τις επόμενες ημέρες. Είπαμε ότι ο καιρός δεν έκανε και το χατήρι σε αυτούς που κάθε τόσο μας λένε για υπερθέρμανση, αφού αν κοιτάξει κανείς και τις θερμοκρασίες πέρα από τη βροχή, δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε ότι είναι ψυχρή η θερμοκρασία ή χαμηλή. Πάντως, με 21 βαθμούς κοντά στον Αύγουστο, ακόμα και για το Παρίσι, δεν ξέρω αν μπορεί να πει κανείς αυτά περί κλίματος που μας λένε συνεχώς. Ας δούμε τώρα το ξέσπασμα των δύο γνωστών Ελλήνων σχεδιαστών, των πιο γνωστών που έχουμε στη χώρα μας, του Βασίλειου Κοστέτσου και του Νίκου Αποστολόπουλου. Οι δύο σχεδιαστές μας ξέσπασαν αναφερόμενοι και σχολιάζοντας την ενδυμασία και συγκεκριμένα τα κουστούμια των Ελλήνων αθλητών. Έκαναν και μία αναφορά στον Γιάννη Αντετοκούμπο, που όπως είπαν είναι ο στάρ της αποστολής, και τι κουστούμια είναι αυτά, ποιος τους έντυσε έτσι. Μάλιστα, ο Νίκος Αποστολόπουλος έφτασε σε σημείο να ρίχνει και βρυσίδια από το προφίλ του, γράφοντας ποιος κα ή άντρας ή γυναίκα, κα ή κα, έφτιαξε αυτά τα κουστούμια. Και δεν είναι μόνο αυτό, φίλες και φίλοι. Τώρα θα πάμε στο καλύτερο από αυτό που κάρφωσε ο Νίκος Αποστολόπουλος. Σε μία από τις αναρτήσεις του γύρω από το θέμα, άρχισε να μιλάει για αυτά τα ισχρά σακάκια που τα χαρακτήρισε σαν σάκους που έντυσαν πατάτες. Και συνέχισε λέγοντας, εκεί είναι που πάμε στην ουσία, αφού έκανε επίθεση σε αυτούς που έκαναν την ανάθεση ρούχων σε μία συγκεκριμένη εταιρεία, και η οποία παρατύπως και όπως λέει ο Νίκος Αποστολόπουλος, είναι και κάτι που απαγορεύεται, έχει και ένα λογότυπο. Το λογότυπο πάνω στο σακάκι, ομολογώ ότι και εγώ δεν το είχα, στο κουστούμι συγγνώμη, στα κουστούμια των αθλητών, ομολογώ ότι και εγώ δεν το είχα προσέξει. Από τη μία μεριά είναι το εθνόσημο και από την άλλη είναι ένα λογότυπο, ό,τι και αν ήταν, δηλαδή της πιο φοβερής και γνωστής εταιρείας, εκτός ότι δεν προβλέπεται να προβάλλεται και να υπάρχει εκεί, είναι και πολύ κακόγουστο. Αλλά ο Νίκος Αποστολόπουλος έγραψε ότι αυτή η εταιρεία που της ανατέθηκε να ντύσει τους αθλητές μας είναι μία πολωνική εταιρεία, η 4F. Αναρωτιέται λοιπόν ποιος έκανε την ανάθεση, μετά από διαγωνισμό, λέει, και γράφει και με κεφαλαία το 4F. Απαγορεύεται να κάνει διαφήμιση στον μπραντ τους. Ντροπή, να πάει στη Βουλή το θέμα, να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι. Και εδώ τώρα είναι η φράση κλειδί. Ποιος κατάγεται από την Πολωνία
Ψάξε, δεν θα το βρεις, αφήνοντας ένα σαφές υπονοούμενο για όποιον είναι πίσω από αυτό που συμβαίνει με την ελληνική αποστολή και την ενδυμασία, την ανάθεση, πόσα χρήματα να δόθηκαν άραγε. Μετά από αυτή την ανάρτησή του, ο Νίκος Αποστολόπουλος επανήλθε και έγραψε ότι δέχεται απειλές, ότι δέχτηκε απειλές για αυτό που έγραψε για την Πολωνία. Τώρα, δεν ξέρω φίλες και φίλοι που πηγαίνει εσάς στο μυαλό σας και εμένα πάει κάπου συγκεκριμένα, εφόσον έχουμε τα εξής δεδομένα που μας δίνει ο σχεδιαστής, ο Νίκος Αποστολόπουλος, ότι έγινε κάποια ανάθεση, αφήνονται υπονοούμενα για κάποιον που έχει την εξουσία να μπορεί να το κάνει, έτσι, και να προωθήσει τη συγκεκριμένη εταιρεία και λέει με καταγωγή από την Πολωνία. Τι κάνει, νιάου-νιάου στα κεραμίδια είναι, αλλά εφόσον ο Νίκος Αποστολόπουλος δεν λέει το όνομα, δεν θα πω και εγώ το όνομα που μου έρχεται στο μυαλό και έχει να κάνει με την κυβέρνηση και την Πολωνία. Μπορείτε βεβαίως να γράψετε εσάς τι σας έρχεται στο μυαλό με ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο. Ο Νίκος λοιπόν Αποστολόπουλος ανέφερε σε ανάρτησή του ότι δέχτηκε απειλές και αναγκάστηκε να σβήσει αυτά περί Πολωνίας. Μάλιστα κάποιοι φίλοι του και υποστηρικτές του κάτω από τις αναρτήσεις του γράφουν και σχόλια ότι τι θέλεις και μιλάς, εδώ το θέμα κάνει τζιζ, μιλάς τώρα για την Πολωνία. Ένας άλλος του γράφει πουθενά δεν θα πάει το θέμα, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, γι' αυτό μόκο και να γκρινιάζεις άμα δεν σου αρέσει, κρίμα κτλ. Κτλ. Αυτά συμβαίνουν με την ελληνική αποστολή και τα μαθαίνουμε μέσα από ένα σχεδιαστή μόδας. Για να δούμε λοιπόν εάν κάποιο από τα κόμματα που είναι στη Βουλή θα φέρει το θέμα προς συζήτηση, θα κάνει κάποια ερώτηση, διότι εδώ φαίνεται ότι έχουμε ένα σκάνδαλο σε εξέλιξη. Πολλαπλών διαστάσεων σκάνδαλο. Το πρώτο είναι ότι δεν προβλέπεται να υπάρχει το λογότυπο της εταιρείας στα κουστούμια των αθλητών μας, εκτός ότι είναι κακόγουστο και δεν θα πάω στο θέμα της μόδας, γιατί δεν είναι η ειδικότητά μου. Θα μείνω μόνος ότι και εμένα μου φαίνεται κακόγουστο. Δηλαδή, μία να έχουμε το εθνόσημο και απ' την άλλη να έχουμε ένα σηματάκι οποιασδήποτε εταιρείας, αλλά το σημαντικότερο είναι εδώ να δούμε, εάν είναι έτσι όπως τα λέει ο Νίκος Αποστολόπουλος, τι συμβαίνει. Έχει γίνει πάλι καμιά ρεμούλα, έχουν πέσει μίζες, τίποτα όπως γράφουν από κάτω, και ο άνθρωπος αναγκάστηκε να σβήσει αυτά περί Πολωνίας. Φαντάσου τι απειλές δέχτηκε. Να δούμε, μπορεί να έχει συνέχεια το θέμα. Εάν χρειαστεί θα επανέλθουμε σε αυτό, φίλες και φίλοι. Πάμε τώρα στις αντιδράσεις που υπάρχουν για αυτή την παροδία που παρουσιάστηκε στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων. Μία παροδία ξεκάθαρα κατά του χριστιανισμού και συγκεκριμένα κατά του μυστικού δείπνου. Είπαμε όλες τις λεπτομέρειες σε προηγούμενο βίντεο, μπορείτε να τις δείτε εκεί. Θα μιλήσω τώρα για δύο μεγάλες αντιδράσεις, γιατί υπήρχαν πολλές αντιδράσεις, όπως και από κάποιους πολιτικούς εδώ στην Ελλάδα, από κάποια κόμματα, από κάποιους που έχουν πολιτευτεί. Αλλά εδώ μιλάμε για την πρώτη θρησκευτική αντίδραση, αν μπορώ να το πω έτσι, που ήρθε από την Καθολική Εκκλησία, η οποία έβγαλε μία ανακοίνωση και καταδίκασε τον χλεβασμό του χριστιανισμού στην τελετή έναρξης. Έγραψε στην ανακοίνωσή της: «Δυστυχώς αυτή η τελετή περιείχε σκηνές οι οποίες διακομωδούσαν το χριστιανισμό, γεγονός που μας προξένησε μεγάλη λύπη». Πάνω σε αυτό ένας τηλεθεατής με ρώτησε, είναι ένα εύλογο ερώτημα, γιατί να υπάρχει αντίδραση μόνο από την Καθολική Εκκλησία. Γιατί ο μυστικός δείπνος, άσχετα αν η σύγκριση έγινε τώρα με έναν πίνακα του μυστικού δείπνου που σχετίζεται με τους καθολικούς ή δεν σχετίζεται, αλλά ο μυστικός δείπνος δεν αφορά και την Ορθοδοξία. Με ρώτησε λοιπόν ο τηλεθεατής γιατί από την επίσημη ηγεσία της Εκκλησίας δεν έχει υπάρξει κάποια αντίδραση, κάποια ανακοίνωση. Μέχρι και τη στιγμή που γράφεται το βίντεο, έτσι έχει μείνει το θέμα. Είναι άφαντη η Εκκλησία μας, εκτός αν θεωρεί ότι δεν υπάρχει παροδία κατά του χριστιανισμού. Δεν ξέρω τι να πω. Θα παρακολουθήσουμε και αυτό το θέμα, εάν θα έχει συνέχεια. Να δούμε και μία άλλη μεγάλη αντίδραση που ήρθε από την Ρωσία μέσω της εκπροσώπου τύπου του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, της Μαρία Ζαχάροβα. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, μετά από όσα έγιναν και διαπιστώθηκαν στην τελετή έναρξης, δήλωσε ειρωνικά
ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να χορηγήσει πολιτικό άσυλο σε Γάλλους πολίτες που υπέφεραν από την παρακολούθηση της τελετής έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024. Η Ζαχάροβα έγραψε από κάτω και αναλυτικές οδηγίες για όποιον θέλει να πάρει άσυλο και να πάει στη Ρωσία για να γλιτώσει από τέτοιες καταστάσεις. Λέει, θα πρέπει να έχετε διαβατήριο Γάλλου πολίτη, επειδή αναφέρεται στους Γάλλους, εισιτήριο εισόδου στην τελετή έναρξης, για να φαίνεται ότι ήσασταν εκεί, και φορολογική απόδειξη που επιβεβαιώνει την αγορά. Επίσης, πόρισμα ψυχολόγου-ψυχιάτρου σχετικά με τη φύση του ψυχολογικού τραύματος που υπέστη. Αυτά από την Ρωσία. Πάμε τώρα σε κάτι που μου στείλατε, μία ακόμα παρατήρηση, και θέλω σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω θερμά όλους εσάς, όχι μόνο που παρακολουθείτε και στηρίζετε κάτι που είναι το κυρίως και βασικό για να μπορεί να συνεχίζει αυτό το κανάλι, αλλά είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό και μεγάλη βοήθεια για μένα, φίλες και φίλοι, όταν μου στέλνετε παρατηρήσεις πολύ σημαντικές, που μπορεί όντως να είναι έτσι, μπορεί να μην είναι, όμως μας βάζουν σε πολύ χρήσιμες σκέψεις. Όπως επίσης σας ευχαριστώ και πολλές φορές που μου γράφετε και κάποια κριτική, κάποια πρόταση να αλλάξω κάτι, να προσθέσω κάτι, όλα αυτά και τα μηνύματά σας και τα σχόλιά σας τα διαβάζω ένα-ένα, εν ευθέτω χρόνο, όταν υπάρχει χρόνος, αλλά τα διαβάζω όλα. Από εκεί και πέρα κρίνω ποια θα κρατήσω, ποια θα παρουσιάσουμε, έστω και με ερωτηματικό. Εδώ όμως νομίζω ότι δεν υπάρχει ερωτηματικό, γιατί μιλάμε για τον διάσημο ράπερ, το Snoop Dogg, ο οποίος ήταν και λαμπαδιδρόμος, μετήχε και στην λαμπαδιδρομία των Ολυμπιακών Αγώνων, γινόταν χαμός όταν περνούσε, είναι πασίγνωστος ο Snoop Dogg για τα rap του τραγούδια. Υπάρχουν όμως πολλές φωτογραφίες στις οποίες ο Αμερικανός ράπερ εμφανίζεται με ένα περίεργο μεταγιόν, το οποίο γράφουν κάποιοι, και με ρώτησε ο τηλεθεατής εάν αυτό το μεταγιόν, αυτή η μορφή, είναι του Μπαφομέτ, δηλαδή του σατανά, του διαβόλου. Από ότι έτσι μοιάζει. Να είμαι και σίγουρος, δεν είμαι, αλλά η αλήθεια είναι ότι μοιάζει, και αυτό το μεταγιόν υπάρχει και σε άλλες φωτογραφίσεις του Snoop Dogg. Δεν ξέρω αν το φόραγε και από μέσα στην λαμπαδιδρομία, γιατί απ' έξω φαινόταν μόνο το μπλουζάκι για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Πάντως είναι απορίας άξιο που βλέπουμε, αρχίζοντας από τη Eurovision, γιατί πολλοί είπαν ότι αυτό το τραγελαφικό σοου ήταν σε συνέχεια της Eurovision και δεν είχαν άδικο, εάν κάνουμε τις συγκρίσεις και δούμε τις ομοιότητες. Πηγαίνοντας στους Ολυμπιακούς Αγώνες, βλέποντας τέτοια σύμβολα όπως είναι αυτό που λένε ότι ο Snoop Dogg φοράει μεταγιόν του Μπαφομέτ, το κοινό χαρακτηριστικό σε όλα αυτά είναι αυτό που λέει και ο κόσμος, ότι υπάρχει μια σατανιασμένη κατάσταση, ότι είναι σατανιασμένη. Το λέω γελώντας, αλλά εάν τα βάλετε κάτω τα πράγματα και στη σειρά, θα δείτε ποιο είναι το κοινό. Το σκοτάδι, σατανιστική τελετή δεν είχαμε στη Eurovision. Παροδία του μυστικού δείπνου. Για ποιο λόγο όλα να γυροφαίνουν γύρω-γύρω και κατά του χριστιανισμού κάθε φορά. Και σε... μιλάμε για εκδηλώσεις. Η Eurovision αφορά την Ευρώπη, αλλά την βλέπει πάρα πολύς κόσμος. Υπάρχει μεγαλύτερη εκδήλωση από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ας μείνω σε αυτά, τα συμπεράσματα και πάλι είναι δικά σας. Πάμε τώρα σε κάτι που μου ζητήσατε εσείς, να κάνω μία δημοσκόπηση για το εάν θέλουμε να επιστρέψουν μόνιμα οι Ολυμπιακοί Αγώνες στην Ελλάδα. Μετά και από αυτά που είδαμε και έχουμε δει και σε κάποιους άλλους Ολυμπιακούς Αγώνες, μέχρι και την ώρα που γράφετε το βίντεο, το ναι υπερτερούσε με πάνω από 80%, 83% το έχω καταγράψει εδώ στη συγκεκριμένη στιγμή, 15% είπατε όχι και 1-2% δεν γνωρίζω. Υπήρχαν και πάρα πολλά σχόλια από κάτω που σωστά καυτηρίαζαν το σκάνδαλο που είχαμε τότε με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, με τις απευθείας αναθέσεις και γρήγορα να βιαστούμε για να προλάβουμε, και πόσα χρήματα είχαν ξοδευτεί, χρέη τα οποία μας οθήγησαν και στα μνημόνια και γενικώς σε δύσκολες οικονομικές καταστάσεις. Βέβαια, εάν επέστρεφαν, δεν νομίζω να γίνει, λέμε εάν επέστρεφαν μόνιμα οι Ολυμπιακοί Αγώνες στην Ελλάδα, έχοντας κάποιες εγκαταστάσεις στις οποίες θα γίνονται κάθε φορά εκεί οι Ολυμπιακοί Αγώνες, θεωρώ ότι, όχι ότι θα εξαφανιστεί η ρεμούλα και οι μίζες, αλλά
έως ένα βαθμό θα μπορούσαν να περιοριστούν κιόλας, αφού δεν θα χρειάζεται να χτίσουμε πάλι τις ίδιες εγκαταστάσεις από την αρχή. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, σε αυτό που συνεχίζεται για τη λειψιδρία, για το νερό, καθώς υπάρχουν και πάλι δημοσιεύματα που σημάνουν τον συναγερμό για τα φαινόμενα λειψιδρία σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, συνολικά 14 είναι οι δήμοι της χώρας που έχουν κηρυχθεί από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 5 δήμοι είναι της Κρήτης, είναι η Σέριφος, είναι η Σύφνος, είναι η Λέρος, ο Πόρος, οι Σπέτσες, ο Δήμος Σάμι στην Κεφαλονιά, καθώς και οι περιοχές στην Κόρινθο, την Αλεξανδρούπολη και την Ξάνθη. Αναφέρεται επίσης ότι την κατάσταση δυσχεραίνουν οι παρατεταμένες υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με τις μειωμένες βροχοπτώσεις. Και μου είπε ένας τηλεθεατής να βάλω και αυτό στη συζήτηση και θα το βάλω. Μήπως εφόσον έρχονται έτσι τα πράγματα με τη λειψιδρία και το νερό, κάθε τρεις και λίγο μας λένε κάτι πρέπει να γίνει, είμαστε πολύ κοντά σε μια κρίσιμη κατάσταση, φτάσουμε στο σημείο, γιατί είχατε δει την εταιρεία, είχαμε δείξει και τον ειδικό, ο οποίος φαινόταν ότι μιλούσε εκ μέρους της εταιρείας, είχε βγει σε αρκετά κανάλια, το είχαμε προβάλει σε αρκετά βίντεο, που μιλούσε για τη λειψιδρία και στο τέλος η συζήτηση πήγαινε στο ότι εμείς ως εταιρεία, είναι η εταιρεία αυτή που λέει ότι και κάνει αυτή τη δουλειά πάρα πολλά χρόνια, ότι ψεκάζει υπό συγκεκριμένες καιρικές συνθήκες κάποια στοιχεία, ώστε κάποια σύννεφα που έτσι κι αλλιώς θα μαζεύονταν να τα καταφέρουν να τα κάνουν να βρέξει. Μήπως λοιπόν φτάσουμε στο σημείο να λέμε τελικά και αυτό το ψεκ πια μπορεί να πάει και περίπατο το αστείο, να είναι επίσημο ότι γίνεται ψεκασμός για να βρέξει. Αυτό με ρωτάει ο τηλεθεατής, τίποτα δεν αποκλείεται, πάντως τα σύννεφα που μαζεύονται γύρω από το νερό και δεν είναι για να βρέξει, είναι τα σύννεφα της ανησυχίας και του τρόμου, για καλό δεν είναι. Το που θα οδηγήσουν, θα το δούμε στην πορεία έτσι κι αλλιώς. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε. Μια καλή και δροσερή συνέχεια από μένα. Να είστε καλά. Γεια χαρά.